τη Θεσσαλονίκη από την Αιτζία δεν έχει. Το μόνο παράπονο που δεν έχει είναι το πού πετάτε. Πετάμε, δόξα τω Θεώ, σε πολλούς προορισμούς. Έχουμε ήδη 21 προορισμούς στο δίκτυο σε σχέση με τους 13 που είχαμε το 2019. Το οποίο σημαίνει ότι δίνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες πλέον στην Θεσσαλονίκη να γίνει κόμβος όχι μόνο διαμετακομιστικός, αλλά να καλλιεργήσει παραπέρα και την εικόνα της σαν πολυπολιτισμικό κέντρο, οικονομικό κέντρο και φυσικά και διαμετακομιστικό κέντρο. Οπότε επενδύουμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε παρόντες τα τελευταία 23 χρόνια. Δεν σταματήσαμε ποτέ να αναπτύσσουμε το δίκτυό μας. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, ακόμη και μέσα στον COVID, προσθέσαμε προορισμούς, φτάνοντας έτσι το 2022 να πετάμε τους 21 προορισμούς στους οποίους σας ανέφερα. Ήδη και το χειμώνα κρατάμε 6 προορισμούς στους οποίους προσθέσαμε το 2022 το καλοκαίρι και συγκεκριμένα Αμβούργο, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Ρώμη και Μιλάνο. Τους προορισμούς αυτούς τους κρατάμε και τον χειμώνα σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον ρόλο της πόλης ακόμη και σαν city break και τη χειμωνιάτικη περίοδο και βέβαια να συνεισφέρουμε στη μεγάλη προσπάθεια που αφορά όλο τον ελληνικό τουρισμό να επεκτείνουμε την σεζόν. Βέβαια αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία δεν είναι εύκολη, δεν φέρνει άμεσα αποτελέσματα. Εμείς επιμένουμε και θα χρειαστεί βέβαια και η βοήθεια και η συμπαράσταση και η συνεισφορά και όλων των υπολείπων φορέων. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και είναι και το αεροδρόμιο το οποίο απέσπασε το μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής μας επένδυσης. Για μας αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα η Θεσσαλονίκη και η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Θεωρούμε ότι για να έχουμε ανάπτυξη χρειαζόμαστε δίπλα μας έναν δυνατό εγχώριο αερομεταφορέα όπως είναι η Aegean. Η αποστολή μας δεν σταματάει και δεν σταμάτησε στην δημιουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου, μιας σύγχρονης πύλης εισόδου για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ουσιαστικά ξεκινάμε το έργο μας για την ανάπτυξη αυτού του προορισμού και η Aegean ήταν και είναι δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης. Και αυτό φαίνεται και από τα 6 χρόνια που συνεργαζόμαστε και που είδαμε μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια που αντιμετωπίσαμε και διάφορες προκλήσεις όπως είναι η πανδημία, όπως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα. Η Aegean ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή και ήταν αυτή που χαράζει την ανάπτυξη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Προς το 2023 τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλους τους αερομεταφορείς που συνεργαζόμαστε είναι θετικά, αλλά βέβαια οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι με την έννοια ότι υπάρχουν πολλαπλές προκλήσεις γύρω μας, όπως είναι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είμαστε σήμερα εδώ στην εκδήλωση της Aegean και της Fraport, προκειμένου να πανηγυρίσουμε ουσιαστικά την μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς, που ήταν ουσιαστικά το γεγονός ότι ο τουρισμός στην περιοχή κράτησε δυνατός. Η μεγαλύτερη όμως ψήφος εμπιστοσύνης για την Θεσσαλονίκη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι επενδύσεις των ίδιων των εταιριών στην περιοχή αυτή. Αυτή είναι η ψήφος εμπιστοσύνης, αυτή είναι η προοπτική η οποία, την προοπτική με την οποία αντιμετωπίζουν τον προορισμό. Όμως τα αποτελέσματα δεν έρχονται μόνα τους, έρχονται μέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Η συνεργασία μας τόσο με την Aegean όσο και με τη Fraport είναι συνεχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και υπάρχει σημαντική συνεργασία στον συγκεκριμένο προορισμό και με την περιφέρεια και με το Δήμο και με τον οργανισμό προβολής και Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η Aegean, η Fraport, η Eurobank και η Marketing Greece. Έχουμε δημιουργήσει τη Μεγάλη Συμμαχία της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου κάνουμε δράση από το 2020, τη δύσκολη στιγμή της πανδημίας. Και ετοιμαζόμαστε την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε τις δράσεις αυτές. Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα έρθει, διότι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλη προοπτική και η ευρύτερη περιοχή. Αυτό όμως θέλει σχέδιο και θέλει και συνεργασίες. Και έχουμε και τα δύο. Αισιόδοξα τα μηνύματα. Μετά το 2019 είναι μια εξαιρετική χρονιά. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εναμήνου είναι εξαιρετικά και μάλλον έτσι θα κλείσει η χρονιά. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και τη Fraport. Νομίζω το καινούργιο αεροδρόμιο Μακεδονία είναι η
η αξιολογότερη υποδομή που έχουμε στην πόλη, τόσο για την οικονομική της ανάπτυξη, όσο και για τον τουρισμό γενικότερα, και όσο για την Αιτζίαν, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, οικονομική κρίση, γεωπολιτικές αναταράξεις, ενεργειακή κρίση που δημιουργεί σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και μια μετάβαση στην πράσινη, στα πράσινα αεροπλάνα που κάνει, θα ήθελα να τη συγχαρώ ότι συνεχίζει σταθερά με πρόγραμμα και σχέδιο για την ανάπτυξη της εταιρείας και την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Θεωρώ ήδη έχουν βάλει 6 περισσότερες πτήσεις για το αεροδρόμιο Μακεδονία και θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Και θα ήθελα να δηλώσω ως μέλος της αυτοδιοίκησης του Δήμου και εκ μέρους του Δημάρχου, που θα έρθει βέβαια και αυτός, ότι να θεωρήσουν και οι δύο εταιρείες ότι έχουν ένα στρατηγικό εταίρο δίπλα που θα τους βοηθήσει για τις όλες περιττέρω στρατηγικά σχέδια και ανάπτυξή τους. Θεωρώ ότι όταν έχεις την Fraport και την Aegean ανήσυχους ως συνεργάτες, τότε ο προορισμός έχει ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες για να έχει πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η Θεσσαλονίκη να γίνει, εμείς θα την κάνουμε αναγνωρίσιμη, θα την κάνουμε περισσότερο γνωστή, αλλά θέλουμε και την προσβασιμότητα και τις διασυνδέσεις. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κάποιος να αναμένει με ένα αεροδρόμιο που είναι καινούριο, είναι πολύ πιο σύγχρονο, είναι πολύ πιο δεκτικό, ακόμη και σε υπεραλταλνητικές πτήσεις. Το success story από πολλά της πόλης μας, της πόλης Θεσσαλονίκης, είναι το αεροδρόμιο της. Το αεροδρόμιο που πλέον έχει διαφορετικές προδιαγραφές και χαίρομαι πάρα πολύ που από τη μια πλευρά η Fraport που κατασκεύασε χρόνο ρεκόρ το αεροδρόμιο και το οργανώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά και ο εθνικός μας πλέον αερομεταφορέας, η Aegean, φροντίζει έτσι ώστε να έχουμε συνεχώς και καινούργιες συνδέσεις της πόλης μας με προορισμούς στο εξωτερικό. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η εξωστρέφεια της πόλης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμβάλλει με την προβολή της πόλης και όλη αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια πολλών φορέων, πολλών συμμάχων, στην προοπτική η πόλη της Θεσσαλονίκης να είναι περιζήτητη, να είναι ελκυστική, να είναι μια ευρωπαϊκή μητρόπολη. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ και για τη συνεργασία την οποία πέρασα. Αλλά τελείωσα αυτό το Πολυτεχνείο, πέρασα τα 5 πριν. Τα τελευταία 15 χρόνια η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει πρόσωπο. Έχει γίνει μια πολύ πιο εξωστρεφή πόλη. Ξαναπέρνει σιγά σιγά αυτό που νομίζω η Θεσσαλονίκη το είχε.